έκθεση περιουσιακών στοιχείων, το ηλεκτρονικό έγκλημα και το ξέπλυμα χρήματος. Την παρουσίαση παρακολούθησαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομίας Κύπρου. Χρήστο, και σύμφωνα με την έρευνα, η BWC εξάγει το συμπέρασμα ότι περισσότερο συχνά οι εταιρείες πέφτουν θύματα επεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων, με το 58% εξ αυτών να δηλώνουν ότι έχουν πέσει θύματα του εν λόγω εγκλήματος τα τελευταία 2 χρόνια. Το κυβερνοέγκλημα είναι το δεύτερο σε συχνότητα οικονομικό έγκλημα, επηρεάζοντας το 25% των κυπριακών εταιριών. Ωστόσο, όπως καταδεικνύει η έρευνα, οι εταιρείες δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να το αποτρέψουν, καθώς μόνο το 32% έχουν πλάνα για αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Τρίτο σε συχνότητα κατατάσσεται το ξέπλυμα χρήματος, με ποσοστό 25% των κυπριακών εταιριών να δηλώνουν ότι έχουν πέσει θύματα τα τελευταία 2 χρόνια, σε αντίθεση με το 11% του συνόλου των συμμετοχουσών εταιριών στη Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα πάντα με την έρευνα της PWC, από οικονομικής άποψης, το 33% των κυπριακών οργανισμών που είχαν περιστατικό οικονομικό εγκλήματος έχουν υποστεί χρηματοοικονομική επίπτωση άνω των 50.000 δολαρίων, με ένα 8% να δηλώνουν επιπτώσεις πέραν του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Τώρα, στο χαιρετισμό του και τελειώνω, στην παρουσίαση ο Διευθύνων Σύμβουλος της PWC, ο κ. Ευγενίου, αναφέρθηκε στην ανάγκη καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος με την εφαρμογή κατασταλτικών μέτρων και αποτελεσματικής νομοθεσίας, τονίζοντας ότι απαιτείται εκπαίδευση και αλλαγή κουλτούρας, η οποία ξεκινά πρώτα και πάνω απ' όλα από τα ίδια τα κύτταρα της οικονομίας, που είναι οι επιχειρήσεις. Μάλιστα. Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να αποτελούμε εξαίρεση από το τι συμβαίνει παγκοσμίως, Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Και να πάμε πάλι, κυρίες και κύριοι, εκτός συνόρων. Συγκλονίζουν οι ιστορίες, οι ανθρώπινες, πίσω από την τραγωδία στο Ορλάντο.